Κύριε Τσιμαχίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Ας κάνουμε το πρώτο γκάλουπ. Όλα καλά, δεν μπορείς να πεις. Λες καλά και τελειώνουν όλα. Τώρα επαναλαμβάνω. Ή αρχίζουν όλα. Όλοι ξέρουμε ότι είστε ΠΑΟΚ και πολύ φανατικός, ενεργός για πολλά χρόνια. Αλλά θα μιλήσουμε με εσάς ως εκπρόσωπο των Εξαρτητών Ελλήνων και μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Ναι. Ως μέλος των Εξαρτητών και μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Για αυτή την ανακοίνωση. Εκπρόσωπος τύπου του κινήματος είναι άλλος. Ναι. Είναι παρεξηγητό. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και τώρα τελευταία έχω μπει λίγο στο κύκλο, στο μάτι κάποιο. Εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Καταγράφεται στην ανακοίνωση τα πάντα. Και αυτό είναι το πρώτο που μας ξαφνιάζει, γιατί συνήθως υπάρχουν γενικότητες από τα κόμματα αναφορικά με ποδοσφαιρικά θέματα. Πώς το σκεφτήκατε και ποιο είναι το βαθύτερο νόημα όλων αυτών που περιγράφεται και είναι αλήθειες, είναι γεγονότα? Καταρχήν να πω κάτι. Καταγράφουν τα πάντα, είναι λίγο βέβαια κουραστική ανακοίνωση σαν ανακοίνωση. Δεν βολεύει τα ΜΜΕ μερικές φορές. Πρακτικά, γιατί, πρακτικά. Για να διαβαστεί όλοι αυτοί εδώ, ναι. Πρακτικά, ναι. Έχοντας γνώση τι σημαίνει ΜΜΕ, έτσι το λέω. Αλλά πάση περιπτώσει είναι μια κατάθεση πολιτική που πηγάζει μέσα από την ψυχή. Όχι του ΠΑΟΚΤΣΙ, του Βορειολαβήτη. Ναι. Και της αδικίας. Εμείς ένα κίνημα που όταν δημιουργηθήκαμε πρεσβεύαμε την ισονομία και την δικαιοσύνη. Και αυτό το κάνουμε πράξη, τουλάχιστον εδώ σαν συντονιστή Θεσσαλονίκης, σαν ανεξάρτητη Έλληνα Θεσσαλονίκης, πολλά χρόνια. Θα γυρίσω πολλά χρόνια πίσω όταν η δικιά μας η βουλευτής, η τότε κυρία Γεταγάνα, μαζί με την κυρία Τζουλίδου, είχαν καταθέσει επερώτηση για τον Ηρακλή και έκαναν ένα λόγο για τον Ηρακλή, για τον Άρη. Άρα εμείς έχουμε ηρμό και συνέχεια και στον τρόπο σκέψης και κινούμαστε για το παραδείγματος. Πιστεύω τα παιδιά που γράψανε, γιατί δεν είμαι εγώ συντάκτης αυτής της επιστολής, να το ξεκαθαρίσω γι' αυτό, συντάσσομαι βέβαια μαζί της. Ναι. Πιστεύω τα παιδιά κάναν μια πολύ πολύ καλή δουλειά και αποτυπώσανε τα πάντα. Με όλη την έννοια της λέξης. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σημείο να διαφωνήσετε για να το συζητήσουμε. Από το περιεχόμενο, όχι, τι να διαφωνήσουμε. Ξεκινάει με αυτό που και εμείς πιστεύουμε είναι ότι, ότι πράγματι κάτι πήγε να αλλάξει φέτος. Κάτι που ίσως δεν δέχονται πολύ. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι πραγματικά κάτι πήγε να αλλάξει. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έφτασαν να διεκδικούν το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Δεν θα ήταν αυτό έτσι. Αλλιώς ήταν τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, με τα γεγονότα, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, τι συνέβη με τις εκδικάσεις κτλ. Θέλω να φτάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο έχει και πολιτική χρειά. Και εσείς, όπως όλοι, παραδέχονται... Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, είναι πολιτική και το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και εσείς, όπως όλοι εδώ, και νομίζω και κάτω και παντού, παραδέχονται ότι ο δικαστής, αυτός ο άνθρωπος, είναι και δικαστής ο κ. Κουτέρης, έχει πέσει θέμα φοβερών πιέσεων. Θύμα. Θύμα, sorry. Ναι. Ναι. Και δεν έχει τύχει προστασίας από τον προϊστάμενό του. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και αυτό και εσείς καταγγέλλετε. Παρότι επαναλαμβάνω. Δεν είναι μόνο τον προϊστάμενό του. Δεν είναι μόνο τον προϊστάμενό του. Για μην κρυβόμαστε με σοβαρά. Πού είναι η ΕΠΟ να το βγάλει μια ανακοίνωση στον προστάτη? Πού είναι η Super League να βγάλει μια ανακοίνωση στον προστάτη? Είναι τακτικός δικαστής. Πού είναι η συνταγή, μόνο ο σύλλογός του έβγαλε μια ανακοίνωση δικαστών και είναι πια ένωση. Ναι. Όλοι οι άλλοι κοφεύαν. Ειδικά στην περίπτωση του Κοντονή όμως που είναι ο πολιτικός προϊστάμενός του. Η σιωπή Κοντονή είναι... Συντάσσομαι. Συντάσσομαι και νομίζω ότι και δημόσια το έχω πει. Δεν είναι δηλαδή τώρα κάτι που το λέμε στο ραδιόφωνο για να εντυπώσεις. Δεν είναι μόνο η σιωπή του Κοντονή, μόνο η σιωπή του Κοντονή δεν είναι. Γιατί η σιωπή του Βασιλιά δεν υπάρχει. Βεβαίως. Η σιωπή του Βασιλιά δεν υπάρχει. Δηλαδή στη Ρόδο που λέγανε τα κατανόμαστα πού ήταν να πανικοβληθεί. Πήγε στο σπίτι, κοίταξε το παιδί του στα μάτια. Τι τον είπε, μπαμπά φωνάζαν έτσι δική μας και τι έγινε. Μην τρελαθούμε κιόλας. Εδώ κύριοι δεν είναι θέμα μόνο πολιτικό. Εγώ δεν το θέτω έτσι. Εγώ έχω δώσει ένα αγώνα, κάποιοι με ξέρετε και χρόνια. Εγώ δεν έχω σκύψει ποτέ το κεφάλι μου. Ούτε κρατικοδίαιτες έχω υπάρξει. Και αν συντάχθηκα σε αυτό το κίνημα, συντάχθηκα γιατί ήμουν και από τους αρχικούς όταν το δημιουργούσαμε, από τα πρώτα στελέχη που
έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου για να συντάξουμε την, την ιδρυτική μας διακήρυξη, τις ιδέες μας, τι πρεσβεύουμε, τι πιστεύουμε. Εδώ είναι, υπάρχει ένα σύστημα που δεν μπορεί ούτε η ίδια κυβέρνηση να το πολεμήσει. Δηλαδή, το καταλάβετε. Δηλαδή, δεν, είναι, δεν κυβερνάει η κυβέρνηση, δεν έχει το κράτος, την κυβέρνηση έχουν πάρει. Το κράτος είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στο μεταπολιτευτικό σύστημα της κλεπτοκρατίας με τα 1974. Ρίζωσε και υπάρχει. Το απόστημα θέλει ξύλωμα. Και θέλει ξύλωμα, βάλουμε όλοι τα στήθη μας μπροστά. Εσείς, σαν δημόσια πρόσωπα από το Ταμείο Ε που εργάζεστε, όχι η κοινωνία, όχι πάω ξύδι σε Αλιανή ο λαός, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά. Πρέπει να βγάλουμε μπροστά το στήθη μας και να πούμε την αλήθεια. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Αν θέλουμε να αλλάξει κάτι, είναι καλό ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Υποτίθεται θα πράταμε τα δέοντα, αλλά όταν ήρθε η ώρα της δυσκολίας, mm-hmm. κρύφτηκαν όλοι. Βουλευτές θέλεις. Εμένα είναι φίλοι μου βουλευτές από άλλα κόμματα, το ξέρετε. Πού είναι, πάω ξύδες. Mm-hmm. Δυστυχώς για μένα, δυστυχώς, όχι πολύ, δεν το λέω ψηφοθυρικά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό εδώ. Πώς θα βγεις έξω στην κοινωνία να μιλήσεις, να πας να πεις ένα καφέ με τον φίλο σου που είναι αυγιανός, πάω ξύδες, πασοξύδες. Αυτά, πότε εγώ ψηφίζω, τι ψηφίζω, κόλκες, τι ψηφίζεις εσύ. Αλλά έξω συναντιόμαστε, μιλάμε, είμαστε φίλοι. Ζούμε σε αυτή την πόλη. Δεν πρέπει να πάρουμε θέση. Σχεδόν κανείς δεν πήρε θέση. Δεν πρέπει να πάρουμε θέση. Δεν πρέπει να κρίνουμε. Εγώ δεν πελέγω στο δικαστήριο αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο και η ανακοίνωση έχει απόλυτο δίκιο. Τι πράττουμε όλοι εμείς. Ή το είπαμε σήμερα και ξεχάστηκε. Και τελείωσε. Να το ξαναδούμε αύριο μπροστά μας. Δεν το δούμε τον Πάκο, το δούμε με την Καλαμαριά. Θα το δούμε, ξέρω εγώ, θα το βρούμε μπροστά μας. Το είδαμε τον Ιάκη. Υπάρχει ένα σύστημα που κάνει ότι γουστάρει. Που παίζει τάβλη πάνω στις πλάτες μας. Κινδυνεύει να μπει κόσμος φυλακή. Έχει μπερδευτεί. Κινδύνευσε να μπει κόσμος φυλακή. Θα δει το μάτς με ΠΑΟΚ. Και ευτυχώς που ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έχοντας βέβαια και την εμπειρία, γιατί τόσα χρόνια έχει φάει κατραπακές από τέτοιες ιστορίες και είχε την εμπειρία. Είχε την οριμότητα να μην αντιδράσει. Εγώ προσωπικά δε, ήμασταν μια παρέα 5-6 άτομα στην Τούπα και στο μάτς με τον Ολυμπιακό και στο μάτς με την ΑΕΠ. Που κοιτούσα τα παιδιά, το παιδί μου και έκλαιγε. Είναι δυνατόν. Εγώ τι θα πω σε αυτό το παιδί. Και ο γιος μου εύστοχα μου έκανε μια ερώτηση. Γιατί άκουγε αδικία, αδικία, αδικία. Μου είπε μπαμπά τόσο καιρό μου μιλούσες για τη λέξη δίκαιο. Για τη λέξη αδικία δεν μου πες τίποτα. Ναι. Εγώ τι να πω σε αυτό το παιδί. Να το πάνε στον κύριο Βασιλιά να σου εξηγήσει πόσο σοκαρίστηκε. Τι να το πω αυτό το παιδί. Ότι παλεύουμε μια ζωή για τα ίδια πράγματα. Να πούμε κάτι σχετικό, νομίζω θα συμφωνήσουμε. Έχει μπλέξει. Πάλι έχει μπλέξει. Να σε διακόψω. Ναι. Και κυνηγούμαστε κιόλας. Εδώ μιλάμε ότι αυτό το σύστημα είναι τρελό. Τα βάλε με το Σάββατο της Μακής, δεν είναι ένα απλό παοξί που ούτε καν ασχολούμαι συμποθηρικά και το ξέρετε πολύ καλά. Ποτέ ζούμε κάτι από τις εκλογές. Τόλμησε ένας να σηκώσει το κεφάλι, σε κατέψει τον. Τόλμησε ένας βουλευτής δύο από εδώ πάνω, σε κατέψει τους. Σε κατέψει. Γι' αυτό δεν μιλάνε και οι υπόλοιποι. Υπάρχει φωνή. Γι' αυτό δεν μιλάνε και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω, φίλε. Μάλλον. Μπορεί να έχουν συνηθίσει την εξουσία. Εγώ βλέπω ότι αυτοί που βγαίνουν και μιλήσαν, οι δύο βουλευτές από εδώ πάνω, είναι καινούργιοι βουλευτές. Δεν ήταν του συστήματος. Ναι. Του πολιτικού συστήματος εννοώ. Δηλαδή είναι κάποιοι καινούργιοι βουλευτές που εκλέχθηκαν τώρα. Λοιπόν, εγώ, αν και δεν είμαι στο ίδιο κόμμα με τον κύριο Φωκά, το δίνω συγχαρητήρια. Mm-hmm. Το δίνω συγχαρητήρια που είχε το θάρρος, το δράσος να πει και να βγει και να κάνει. Λοιπόν, το δίνω συγχαρητήρια. Δεν θα δώσω συγχαρητήρια στα του οίκου μου, αν και του δίνω πολλά συγχαρητήρια. Και ξέρω ότι εγώ προσωπικά τι πιέσεις δέχτηκε. Ναι. Και δέχεται ακόμη, κύριος Λαζαρίδης. Είδαμε και ο Φωκάς, τον αναγκάσαμε να πάει στη Βουλή να πει συγγνώμη. Mm-hmm. Άσχετα να κατακριθεί όχι αυτό που έπραξε. Εδώ οι άλλοι καταστρέψαν τον τόπο και δεν ζήτησαν ένα συγγνώμη. Και τώρα ο Φωκάς επειδή είπε τι ήταν να πει, που η μισή από αυτούς ήταν απ' έξω από τη Βουλή. Πριν το 15 και λέγανε τα ίδια. Καλά, μαζί με τους αγανακτισμένους. Και γι' αυτό βγήκαν και βουλευτές κιόλας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βγήκαν γι' αυτό βουλευτές. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να είμαι στις απόψεις μου του. Θέλω να είμαι λίγο ταπεινός, εντάξει. Τώρα είναι αλήθεια, Σάβα, ότι έχει μπλέξει. Είναι ξεκάθαρο. Έχει μπλέξει το ποδόσφαιρο με την πολιτική, με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και με τα μίντια. Είναι όλα αυτά μαζί. Ναι. Η πολιτική φταίει σε αυτό. Όχι το ποδόσφαιρο. Ο πολιτικός οφείλει
να είναι έξω από αυτά και μέσα από αυτά. Έξω από αυτά, μέσα σε αυτά που το δει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτισμού, μέσα σε αυτά, διότι εκφράζει την κοινωνία. Και η κοινωνία δεν είναι μόνο η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, είναι της Βόρεια Ελλάδας, είναι της Αθήνας, είναι. Εγώ όταν κατέβηκα την προηγούμενη εβδομάδα κάτω στο κίνημα που παραπέθηκα για διαγραφή από ένα βουλευτή που έχουμε στον Πειραιά, με χαρά είδα πάνω από 100 ανθρώπους στελέχη του κινήματος που δεν είναι ούτε παοξίδες, είναι ό,τι άλλο είναι, μπορεί να μείνει και κάνουν, που ήρθαν εκεί να με στηρίξουν. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Για τέτοια θέματα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Για τέτοια θέματα. Για αυτά. Είχα κάνει μια ανάρτηση για τον βουλευτή του κόμματός μας, ο οποίος ήταν εμετικός σε μια δήλωση που έκανε για τον ΠΑΟΚ. Για τον Ιβάν Σαββίδη. Μάλιστα. Γίνονται και αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να έχουν αυτοί όλα τα ΜΜΕ. Δεν ακουγόμαστε κάτω. Κάτω δεν ξέρω τι γίνεται. Να το ξέρετε. Ξέρουμε εμείς. Κάτω στην Αθήνα. Ούτε καν έχουν. ο Κόλκας έχει ζήσει. Όταν όσοι είναι παοξίδες ή ασχολούνται λίγο με τα κοινά, λίγο το που και που δεν υπάρχει μέσο να πεις να μου πεις ότι δεν υπάρχει τίποτα. Στα ΣΥΔΙ πιάνουν στα ΜΜΕ μόνο αυτοί που είναι αρεστοί στο σύστημα. Τελείωσε. Αν πας να πεις τη λέξη Μαρινάκη, σε κόβουνε. Δεν ξαναβγαίνεις. Πού είναι ο Φωκάς, τον ξαναβγάλανε. Πού είναι ο Φωκάς. Χαμένος στο διάστημα. Πού δεν υπάρχει, δεν θα ξαναβγεί τιμωρία. Πού είναι ο Λαζαρίδης. Υπάρχει στην ανακοίνωση αυτή η φοβερή λέξη φωτοτρομοκρατία. Με αφορμή την. Φωτοτρομοκρατία. Με αφορμή την φωτογραφία του Σαββίδη. Διότι, να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτή η φωτογραφία. Δεν είναι μόνο του Σαββίδη. Είναι και το πανό που σηκώσουν για το δικαστή. Προχθές, ναι. Ναι, και δεν κατέβηκε με κανένα συνένεση. Δεν είχε παρατηρητική συμπολίτη από το μάτς. Είναι η φιέστα που πράξανε. Καλός ή κακός πιστεύουν ότι είναι πρωταθλητές. Το δέχομαι εγώ. Κάνα πρόβλημα. Mm-hmm. Το πράτης, αν είσαι... Ήταν ανήθικο αυτό που έγινε. Ήταν επικοινωνιακή φιέστα και πιέσουν καταστάσεις. Ανήθικο. Ξεκάθαρα. Δηλαδή να κάνουμε κι εμείς 10 φιέστες μέχρι τότε. Είναι ανήθικο για να πιέσουν κάποιες καταστάσεις, όπως το είπε και ο Σταύρος. Για να πιέσουν κάποιες καταστάσεις. Η ΔΕ πήγαινε με το Σταύρο στο χέρι και αυτοί πηγαίνανε με το Δουδωράν στο χέρι. Αν μην πω τώρα άλλα πράγματα, μην ξεφύγω. Δεν είναι έτσι. Επειδή όμως πράγματι κάτι ξεκίνησε φέτος να αλλάξει και πήγε καλά, μπορούμε να γυρίσουμε σε αυτό να το συνεχίσουμε ή χάθηκε η υπόθεση. Φίλε, η ζωή με έχει διδάξει να πανηγυρίσω να τελειώνει κάτι που ξεκίνησε και όχι όταν αρχίζει. Λοιπόν, μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Και φυσικά μπορούμε. Και φυσικά γι' αυτό γίνεται αυτή η ιστορία τώρα, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ δυνατός. Το νιώθουνε. Μέχρι τώρα μας είχαν, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ. Είναι δυνατός και μέσα από τα λάθη θα μάθει να διαχειρίζεται και άλλα πράγματα. Γιατί δεν τα έχει βάλει με ένα λεοντάρι, με ένα φίδι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι από το βασίλειο των ζώων ο αντίπαλος. Το ζωικό βασίλειο. Σας έχω ξαναπεί. Είναι ένα κατεστημένο. Ένα κατεστημένο που έχει ριζωμένο παντού ανθρώπους. Τους ταΐζει και τους πληρώνει. Και το λέω με όλη την έννοια της λέξης. Και βέβαια μέσα στην ανακοίνωση εκφράζεται... Και δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Όλα αυτά εδώ είναι συγκοινωνούντα δοχεία από κάτω. Αν καθίσουμε και το ψάξουμε και το συζητήσουμε, θα κάνουμε μια εκπομπή 14 ώρες πόσο όλα αυτά εδώ είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Που το να χειρινεύει το άλλο και τα δυο το σώμα. Να μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος της, ο υποτιθέμενος πρόεδρος, μεγαλομέτωχος, δεν ξέρω, τι σχέση έχει ο Μελισσανίδης με την αποτυπωμένη... Επίσημη κάποια, θεσμική δεν έχει. Επίσημη θεσμική δεν έχει. Είναι ο άνθρωπος που μοιράζει σε όλα τα μίντια, καλός, λεφτά, μέσω του ΟΠΑΠ. Σε όλα, όχι όλα. Όχι σε όλα. Εγώ δεν έχω δει ευρώ ΟΠΑΠ, Σάβα μου. Εσύ αν έχεις δει κανένα ευρώ. Τώρα τελευταία έχουν εμφανιστεί κάτι διαφημίσεις ο ΠΑΠ σε κάτι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Ναι. Αυτό okay. Τώρα, πρόσεξε με λίγο Σάβα, γιατί είναι ένα θέμα πολύ λεπτό. Δεν πρέπει ο ΠΑΠ να δίνει αναφορά πώς μοιράζονται τα λεφτά. Μιλάμε για μια εταιρεία μονοπωλιακή, εντάξει. Φυσικά. Αυτό δεν το καταθέσει κανείς ερώτημα στη Βουλή. Αν είσαι αρεστός, μπορεί να σε δώσει διαφήμιση. Α, δεν είσαι αρεστός, δεν σε δίνει. Εγώ, τον Τζομπατζόγλου, δεν έχουμε δει ένα ευρώ από τον ΟΠΑΠ και είμαστε 42 και 40. Ναι, δεν σου εξηγώ. Ειδικά στην Αθήνα. Ναι. Εδώ βλέπουμε μία έψιλο που πρόσθεται στο Μαρινάκι να τα πούνε από εκεί. Έχουν ανάγκη. Όταν έχουν ένα δίδιο κολοσσό από πίσω. ΜΜΕ του Μαρινάκι που έχουν διαφημίσει ο ΠΑΠ. Ναι, δεν έχουν. Δείτε τα site, δείτε τις εφημερίδες. Εννοείται έχει. Ρε όλα έχουν. Το θέμα είναι ποια δικαιολογία. Όλα.
όλα τα, άρα όταν έρθει τα δικά τους. Της ναι. κρίσης, ποια θα είναι η κρίση η δικιά τους που θα περάσουν στην κοινωνία ως αφήγημα. Συμφωνώ για 100%. Την κοινωνία. Συμφωνώ 100%. Έτσι δεν είναι. Και θα έπρεπε ήδη να τεθεί ερώτημα στη Βουλή για αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα γι' αυτό σας λέω ότι ο ΠΑΟΚ έτυχε τώρα. Έλαχε. Και έτυχε και έλαχε γιατί έχει τη δυναμική του κόσμου και τη δυναμική της ΠΑΕ. Και ό,τι εκπροσωπεί αυτή πίσω από τον Ιβάν Σαββίδη. Αλλιώς θα μας είχαν βάλει λάχνα, τώρα είχαμε στην Καρπαζιά και τελείωσε. Έτσι είναι. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Τελείωσε. Μας. Τουλάχιστον αυτοί που δεν δεσμεύονται. Γιατί από ό,τι φαίνεται όλοι οι άλλοι που δεν μιλάνε, ούτε να μιλήσουν μια δήλωση τυπική, ρε παιδιά. Ξέρετε, με έχει εντύπωση. Πόσοι βουλευτές είναι εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα? Δεκάδες. Δεν κάνα ούτε μια τυπική δήλωση, έτσι ξέρεις. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει κομματική εντολή. Έχω μιλήσει και με ΣΥΡΙΖΕ, έχω μιλήσει και πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που έχει την Ταλκάτζη με τον Ιβάν Σαββίδη προσωπικά, ο Μητσοτάκης ή ξέρω εγώ, ναι. ο κουμπάρος του. Εγώ είμαι ένα απίστευτο πράγμα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Πού βασίζονται? Δηλαδή, τι μην κόσμο δεν τη φοβούνται. Μάλιστα. Σάβα, ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά μεσημέρι. Δεν μιλήσαμε πολύ για την, για την ανακοίνωση, αλλά πάση τόση... από εκεί πήραμε αφορμή. Αν εντάξει. θέλετε, θα σας δώσω και το τηλέφωνο του υπεύθυνου συντονιστικής, του συντάκτης, ένας δικηγόρος Φέρελπης, που τα αποτύπωσε πολύ σωστά και εκφράζει όλους μας, πιστεύω όλους, τους πάντες. Βεβαίως. Να μιλήσετε και μαζί. Βεβαίως, βεβαίως. Να είσαι καλά. Όταν, ο συγγραφέας του κειμένου σίγουρα κάνει και μια κατάθεση ψυχής, θα σας τα πει και λίγο καλύτερα. Εγώ είμαι και λίγο παουξής και δεν τα λέω τόσο καλά, δεν είμαι και αρεστός. Έγινε, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.